ces vagabondes tailleurs. Tourne ma neige, des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne ma neige, des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman. Σε λίγο, παιδιά μου, θα πάτε στο Λύκειο. Και λοιπόν? Θα μάθετε πράγματα που ο άνθρωπος έκανε χιλιάδες χρόνια να τα κατακτήσει. Η ανώτερη εκπαίδευση. Ξέρετε ποιος την πρωτοσκέφτηκε? Ένας υπουργός παιδείας. Καρόλος ο Μέγας. Οι γονείς για να βάλουν τα παιδιά τους σε ανώτερα βάσανα. Σωστά. Μεγάλο λάθος. Ο Αριστοτέλης. Περίεργο όνομα. Είναι ελληνικό? Βεβαίως Έλληνας. Ένας από τους πιο σημαντικούς. Και ζήσε πότε? Έζησε, σκεφτώ, πριν από 23 αιώνες στην Αθήνα. Ακούστε. Θα δημιουργήσω μια ανώτερη σχολή. Θα έρχονται οι νέοι για να μάθουν γεωγραφία, γεωμετρία και ιστορία. Είσαστε τόσο σίγουρος ότι οι νέοι δεν θα βαρεθούν? Καθόλου, φίλε μου. Θα αποκτήσουν γνώσεις κάνοντας τον περίπατό τους. Ο Αριστοτέλης λοιπόν δημιούργησε την περιπατητική σχολή. Την περιπατήπως? Περιπατητική. Με λίγα λόγια, κάνοντας περίπατο, γιατί οι μαθητές δεν καθόντουσαν ποτέ σε μια θέση. Μάθαιναν περπατώντας. Πολύ μου αρέσει, γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς. Ο Αριστοτέλης ήταν και δάσκαλος του μεγάλου Αλεξάνδρου που κατέκτησε τον κόσμο. Εδώ θα κατασκευάσεις ένα μεγάλο λιμάνι και σε εκείνο το νησάκι ένα φάρο. Που θα τον βλέπουν όλοι οι ναυτικοί. Κοντά στο λιμάνι θα φτιάξεις ένα ναό αφιερωμένο στις μουσες, όπου θα μπορούν να έρχονται για να δουλέψουν όλοι οι σοβοί του κόσμου. Σύμφωνο, Αλέξανδρε. Και η πόλη θα ονομαστεί Αλεξάνδρεια. Ο Πτολεμαίος έφτιαξε και τη μεγάλη βιβλιοθήκη και ο γιος του το φάρο της Αλεξάνδρειας, που θεωρείται ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Ύστερα άρχισε να κατασκευάζει το μεγαλύτερο πλοίο εκείνης της εποχής. 2.000 κοπηλάτες! Έγινε ποτέ. Συμφωνώ, βασιλιά μου, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Μα τι είναι αυτό? Να, το καράβι είναι μεγάλο, αλλά το λιμάνι που διαθέτουμε είναι λιγουλάκι μικρό. Αλλά το μεγαλύτερο επίτευγμα της εποχής ήταν η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Άκουσε, Δημήτριε. Ξέρεις για ποιο λόγο έγινε αυτή η μεγάλη αίθουσα? Και πού θες να ξέρω, βασιλιά? Κοίτα, είναι μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Κοίτα γύρω.
Εγώ βλέπω ράφια. Και τι βλέπουμε σε μια βιβλιοθήκη? Βιβλία φυσικά. Μπράβο! Και πού είναι τα βιβλία, μπορείς να μου πεις, ε? Το μόνο κείμενο που έχουμε είναι αυτό. Το έγραψε ο Πλάτωνας. Και ούτε είναι αυθεντικό, είναι αντίγραφο. Άκουσε, Δημήτρη, ε? Θέλω κι άλλα κείμενα. Κείμενα σωρό! Κείμενα σωρό, βασιλιά μου. Λοιπόν, ξενοδοτέ, θα πάρεις το πλοίο που πηγαίνει στην Αθήνα. Θέλω να μου φέρεις μερικά αυθεντικά κείμενα του Αριστοτέλη. Ύστερα θα πας στην Πέργαμο και θα μου φέρεις κείμενα του Ιπποκράτη. Στο μεταξύ θα επιθεωρήσω τα πλοία. Μπορώ να μάθω τι διαβάζεις και γελάς έτσι? Μια κωμωδία του Αριστοφάνη. Πολύ αστεία. Τη λένε Όρνηθες. Με διαταγή του βασιλιά. Αυτό το κείμενο κατάσχεται για να πλουτίσει τη μεγάλη βιβλιοθήκη. Τι είναι αυτό? Μα σου είπα, το κτίριο με τα ράφια. Καλά, αλλά το θέλω πίσω. Φυσικά. Άμα το ξαναδείς, γράψε μου. Σίγουρα εδώ θα βρω πολλά κείμενα. Άκου, μου είπαν ότι έχεις αντίγραφο του βιβλίου του Ιπποκράτη. Μα ναι, έχω το αυθεντικό. Το παίρνω. Μα δεν το πουλάω. Το κληρονόμησα από τον παππού μου. 10 χρυσά τάλαντα. 20 τάλαντα. Δεν θέλω με τίποτα να τα αποχωριστώ, αλλά αν είναι για 30 τάλαντα. Έγινε. Ορίστε, πάρα το χρυσάφι σου. Άκουσε, φίλε μου, δεν έχω ανάγκη εγώ από λεφτά. Να πεις στον Δημήτριο ότι δεν αποχωρήσαμε με τίποτα το κείμενο του Ιπποκράτη. Σου λέω όχι οριστικά. Όχι, ξενόδοτε, δεν πουλάω κείμενα. Μπορώ να στα δανείσω και να τα αντιγράψεις. Μπράβο, Δημήτριε. Τώρα μοιάζει με βιβλιοθήκη. Μια μέρα όλοι θα μιλάνε για αυτήν. Έλα να δεις πώς θα τη γράφουν. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα μείνεις πολύ ευχαριστημένος. Μπράβο. Φυσικά θα κρατήσουμε τα αυθεντικά και θα δώσουμε πίσω τα αντίγραφα. Αυτό φυσικά να λέγεται. Έχουμε πάνω από 400.000 κείμενα. Όλα τα έργα των Ελλήνων φιλοσόφων και τη ζωή του Αλέξανδρου. Τα ιερά γραπτά της Αιγύπτου. Το οροσκόπιο των Χαλδαίων. Μάλιστα, αυτό θα μπει βιβλιοθήκη. Καλύτερα και από τη σχολή του Αριστοτέλη. Χαίρε, είμαι ο Κτησίβιος, μηχανικός. Και εφευρέτης. Βλέπεις αυτό το άγαλμα, τραβάει γραμμές στον πάπυρο και μετράει το χρόνο που φεύγει. Α, είναι ένα θαύμα! Και πώς λειτουργεί? Όπως βλέπεις, το νερό κυλάει ρυθμικά και ανεβάζει το έμβολο. Αυτό με τη σειρά του γεμίζει το χώρο που γίνεται πιο βαρύς και γυρίζει τον κύλινδρο στον οποίο χαράζεται η γραμμή. Είναι φανταστικό, Κτησίβιε! Πες μου κι άλλες εφευρέσεις. Έφτιαξα την αντλία, ανεβάζει το νερό από ένα πηγάδι, χωρίς να χρειαζόμαστε κουβά. Υπερβολικά χρήσιμο. Και τι άλλο? Αυτή τη στιγμή πειραματίζομαι με ένα μηχάνημα που μπορεί και μετράει τη θερμότητα. Ένα είδος θερμόμετρο. Κοιτάξτε, η θερμότητα των χεριών μου σπρώχνει το υγρό στο σωλήνα. Έξοχο. Και αυτό τι είναι? Ακόμα δεν είμαι βέβαιος για τη χρήση του. Το έμβολο πιέζει τον αέρα στο σωλήνα και δημιουργεί δύναμη. Δύναμη? Ο αέρας δύναμη? Τράβηξε το έμβολο και θα δεις τι θα γίνει. Το έκανες επίτηδες, ε! Τώρα θα σου δείξω εγώ! Θα σε πιάσω και θα δεις τι έχεις να πάθεις! Αυτό δεν το περίμενα! Να βρεθούμε στο νερό! Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, λοιπόν, μεγάλωνε. Έφτασε να διαθέτει 1.000.000 έργα.
ύστερα το 47 π.Χ. Οι Ρωμαίοι πλησιάζουν! Έρχονται οι Ρωμαίοι! Στρατός του Ιούλιου Κέσσαρα πολιόρκησε την Αλεξάνδρεια. Ένα μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης τυλίχτηκε στις φλόγες. Ήταν μια μεγάλη απώλεια. Ανεκτίμητα κείμενα χάθηκαν για πάντα. Χάθηκαν και οι σοφοί. Η Ρώμη τους σεβάστηκε. Για δύο αιώνες η Αλεξάνδρεια ήταν μια ρωμαϊκή επαρχία, αλλά παρέμενε επιστημονικό κέντρο του κόσμου. Τώρα θα σας μιλήσω για δύο σοφούς. Τον Πτολεμαίο, που τις μελέτες του για την αστρολογία τις θαύμαζαν αιώνες, και τον Ήρωνα. Ήρων ο Αλεξανδρεύς. Δεν τον ξέρετε, αλλά υπήρξε διάνοια, ένας από τους πιο μεγάλους εφευρέτες του κόσμου. Άκουσε, Ήρων, γύρω από τη γη στρέφεται ο ήλιος. Όσο γι' αυτό συμφωνώ, Πτολεμαίε. Αλλά σίγουρα η γη δεν κινείται. Ο ήλιος και τα αστέρια στρέφονται γύρω από τη γη. Μελέτησα τις τροχές τους. Περίπλοκο, αλλά όπως βλέπω έχουμε ξένους. Ερχόμαστε από τη Ρώμη. Με λένε Τίνιο. Είμαι μηχανικός και είναι ο Βότος ο αστρονόμος. Ήρθαμε να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε κάποιες ιδέες. Κι εγώ είμαι μηχανικός. Ο φίλος μου είναι αστρονόμος και γεωγράφος. Τι αστείο. Έχετε κάνει τη γη στρογγύλη. Μα είναι στρογγύλη, σαν μια σφαίρα. Ας γελάσω, είναι επίπεδη. Γιατί δεν ρίχνετε μια ματιά γύρω σας? Μα από πού μας ήρθατε? Όλοι το ξέρουν ότι η γη είναι στρογγυλή. Όπως το ξέρεις, τη δύναμη την έχουν οι Ρωμαίοι. Και όταν λέω ότι η γη είναι επίπεδη, είναι και φαίνεται. Το κεφάλι σου θα γίνει επίπεδο αν συνεχίσεις. Μη συνεχίζεις, είναι ακόμα καθυστερημένη. Καθυστερημένη. Καθυστερημένο είναι το μάτι σου. Αν είσαι επιστήμονας, λέγε τι έχεις εφεύρει. Θα το δεις. Όλα πάρει. Μα είναι παιχνίδι που το παίζανε στον καιρό του Πλάτωνα. Και εσύ που περιστάνεις το μηχανικό, μπορείς να μου πεις τι έχεις εφεύρει? Εκτός από όλα τα άλλα, μπορώ να σου πω για μια ατμομηχανή. Μια ατμομηχα... και τι είναι αυτό? Έλα να δεις. Αυτό δεν είναι μηχανή. Δεν είναι? Τώρα θα δεις. Μαγικό κόλπο. Καθόλου. Η πίεση του ατμού γυρίζει το δίσκο. Το βλέπεις? Δουλεύει. Και σε τι χρησιμεύει αυτό? Μια ατμομηχανή θα δημιουργήσει πάρα πολλά πράγματα. Σπάσανε τη μηχανή σου. Μπα, θα φτιάξω μια άλλη, πιο τέλεια. Απαιτούμε να δούμε το Γάιο, τον κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας. Ούστε, έχετε παράπονα με τους Έλληνες σοφούς? Ναι, ακριβώς. Ο ένας με σακάτεψε με κάτι μαγικά κόλπα και ο άλλος μας είπε ότι η γη είναι κύκλος. Και τι είναι η γη, τετράγωνη? Επίπεδη φυσικά. Φυσικά, για πάμε να τους δούμε. Είμαι ο κυβερνήτης της Αλεξάνδρειας. Μου είπανε για μια ατμομηχανή. Ναι, αλλά δυστυχώς... Και σε τι θα χρησιμεύε? Στην ενέργεια της θερμότητας. Άκου, αυτά που μου λες τα βρίσκω λίγο παραμυθάκια για παιδιά. Και πρόσεξε, γιατί θα αναγκαστώ να σε ρίξω σε κανένα ρωμαϊκό μου ντρούμι. Όχι. Είμαι ο κυβερνήτης της Αλεξάνδρειας και απαιτώ σεβασμό. Μα σέβομαι όλο τον κόσμο. Τι είναι αυτό εκεί? Είναι ο χάρτης του κόσμου. Και η Ρώμη? Πού είναι η Ρώμη στο χάρτη σου? Ο χάρτης σου είναι λάθος. Η Ρώμη είναι το κέντρο του κόσμου και όχι μια μικρή κουκίδα. Αυτό είναι σχετικό. Αλλά εσύ είσαι άσχετος.
Λοιπόν, προσέξτε καλά και οι δυο σας. Εσύ θα φτιάξεις ένα μηχάνημα που θα χρησιμεύει σε κάτι. Και εσύ ένα χάρτη που στο κέντρο του θα είναι η ράμη. Αλλιώς θα σας ρίξω αλυσίδες στα καράβια. Η ράμη είπε και ελάλησε. Εντάξει, και όταν μιλάει η ράμη όλοι το κλείνουν. Ορίστε με τη μοναδική μου εξυπνάδα και να τραβάω σφαιρικά μαρτύρια. Άκουσε, ο κυβερνήτης είπε ότι θα φτιάξουμε μια υπόγεια σύραγγα. Λοιπόν, θα σκάψουμε εδώ. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Μην ανησυχείς, θα δεις. Λοιπόν, Ήρωνα, έφτιαξες κάτι χρήσιμο με την ατμομηχανή σου? Τι θα έλεγες αν άνοιγα την πόρτα του ναού? Άντε να δούμε. Και έχω καιρό να γελάσω. Δεν βλέπω τίποτα. Κάποιος ήταν εκεί μέσα και άνοιξε. Άντε να δεις. Αρχίζω να πιστεύω ότι είσαι μεγάλος ο φως και μέγας εφευρέτης. Όχι, όχι, είναι ένα μαγικό κόλπο. Οι πόρτες τώρα θα ξανακλείσουν. Αν μπορείτε, κρατήστε τις. Μάγωσε το χέρι μου! Τι κάνουμε! Άρκετα, η μηχανή μου θα σας ελευθερώσει. Άντε. Εσύ είσαι το κάτι άλλο. Θέλω να μου φτιάξεις κι άλλα τέτοια διασκεδαστικά μηχανήματα. Και εσύ έφτιαξες το χάρτη με τη ράμη. Μα τι βλέπω εκεί. Ορίστε, είναι το Κολοσσέο. Το τσίρκο της Ρώμης. Είναι στο κέντρο, δεν είναι? Και ο υπόλοιπος κόσμος. Μα όπως είπατε, η Ρώμη είναι τόσο μεγάλη και ο κόσμος τόσο μικρός που δεν φαίνεται. Και αυτά. Είναι ο ήλιος και η σελήνη που περιστρέφονται γύρω του. Όλα αυτά είναι για μένα καταλαβίστικα, αλλά θα το δεχθώ. Αυτοί σου λένε όλο αηδίες. Η γη είναι επίπεδη. Σε κοροϊδεύουν και τα πιστεύεις. Θα σταματήσετε καμιά φορά. Αν κάνετε κι εσείς ευευρέσεις, να τις δω αλλιώς σε λιμανά σας. Ήρωνα, μου λες πως κατάφερες να ανοίξεις την πόρτα. Είναι απλό. Η φωτιά θερμαίνει τον αέρα που βρίσκεται μέσα στο κλειστό δοχείο. Αυξάνει έτσι την πίεσή του και σπρώχνει το νερό που βρίσκεται μέσα στο σωλήνα. Έτσι, το επιπλέον βάρος τραβάει το σκοινάκι που είναι δεμένο στις πόρτες και αυτές ανοίγουν. Όταν σβήσει η φωτιά, η πίεση ελαττώνεται, το νερό ξαναγυρίζει πίσω και το βαρύδι ξανακλίνει τις πόρτες. Φαϊνότερο ηλίου, ε? Τώρα που το είδα. Γάιε, θέλω κι άλλους άντρες. Είναι πολύ βαρύ, δεν γίνεται. Θα σου φέρω κι άλλους σκλάβους. Δεν μας χρειάζονται σκλάβοι. Ένας μοχλός μας χρειάζεται που να μπορεί να σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος. Ενδιαφέρουσα ιδέα, να το δούμε. Είδες. Το ανέβασες μόνο δύο πόδια. Και χρειαζόμαστε 30. Πώς θα γίνει αυτό? Απλούστατα, χρειαζόμαστε πιο μεγάλους μοχλούς. Και πώς θα σηκώσει τους μοχλούς? Με πιο γερασκινιά, το κατάλαβες? Με αυτό το σύστημα μου φαίνεται θα ξημερωθούμε. Άντε λοιπόν, τι περιμένετε, σηκώστε το μάρμαρο. Αυτό το μάρμαρο κοστίζει μια περιουσία και με τις βλακίες σου το κατάστρεψες. Θέλω τον Ήρωνα. Καλημέρα, Γάι. Έχεις πρόβλημα? Έχω μια λύση. Τη νέα μου εφεύρεση, το γερανό. Ποιο? Τι είναι πάλι αυτό? Θα δείτε. Κοιτάξτε. Γυρίζω τη μανιβέλα που θέτει σε κίνηση το μικρό γρανάζι που μεταφέρει την κίνηση στη μεγάλη οδοντοτή τροχαλία πολύ πιο άνετα και αρχίζουν να γυρίζουν μαζί. Από την άλλη μεριά του γερανού υπάρχει αυτό το εξάρτημα που κινείται πολύ αργά και εκεί δένονται τα σκοινιά. Αλλά χρειάζεται ύψος. Σωστά. Αυτός ο τροχός πάει εκεί. Πρόσεξε. Ναι, τι τρέχει. Μα δεν βλέπεις τι κάνεις. Απλώς γυρίζω τον τροχό.
Μόνο τον τροχό γυρίζεις! Μα φυσικά κάτι άλλο. Μήπως μου μάγκωσες και το δάχτυλο! Τι? Με συγχωρείς, δεν το ήθελα! Έτσι ξεκίνησε το τζόκιν. Το μηχάνημα ήρθε! Εντάξει! Φύγαμε! Ωραία! Μαλακά τώρα! Δεν ξέρω τι να πω! Οι Έλληνες είναι μοναδικοί! Ήρων, για δες! Κοίτα, νομίζω ότι βρήκα έναν τρόπο για να φτιάξω πιο τέλειους χάρτες. Οι χάρτες του Πτολεμαίου είχαν αναμφισβήτητα πολλά λάθη. Αλλά όπως και να έχει, υπήρξε ο πατέρας της σύγχρονης γεωγραφίας και 14 αιώνες αργότερα ο Χριστόφορος Κολόμβος χρησιμοποίησε τους χάρτες του και αργότερα ο Κοπέρνικος μελετούσε τον αστρολάβο του. Με αυτό το μηχάνημα θα μελετήσω τα άστρα. Δεν μ' ακούς, Ήρωνα, τι κοιτάζεις? Απλώς κοιτάζω. Ένα άστρο που περνάει. Είναι ξαδέρφη μου, η Κλειό. Α, μα εγώ μελετάω τη λύρα που παίζει. Έλα, θα σου τη γνωρίσω. Ξαδερφούλα, να σου γνωρίσω το φίλο μου. Είναι μηχανικός και μέγας εφευρέτης. Καλημέρα, Κλειό. Εγώ θα ήθελα μόνον... Κι εγώ θα ήθελα, Ήρων. Μ' αυτό παίζεις μουσική, ε? Είναι λύρα. Ακουμπάς με τα δάχτυλα τις κορδές, αλλά ο ήχος είναι ακόμα πιο όμορφος όταν τις χτυπάς με ένα ξυλάκι. Λοιπόν, μου ήρθε μια ιδέα. Θα δεις, Κλειό. Τώρα θα εφεύρει κάτι για σένα. Μα τι κάνεις εκεί, μου λέρωσες την Καμίλα? Που εγώ την έχω σαν κόρη οφθαλμού. Στα αλήθεια έχω γίνει εξωφρενών. Άκουσες τι είπα? Μην κάνεις έτσι, Καμιλιέρη. Ορίστε, πάρε ένα χρυσό νόμισμα για να την πλύνεις. Ο φίλος μου είναι λίγο αφηρημένος. Πάει καλά. Αν θέλεις τώρα μπορείς να ζωγραφίσεις κι άλλο πάνω στη ράκη της. Μα είναι τρελός. Είναι κάπως αστείος. Έφυγε χωρίς να μας πει ούτε μία λέξη. Όταν του έρθει μια ιδέα, ξεχνάει τα πάντα. Αλλά είναι πολύ καλός. Θα θέλεις να το ξαναδείς? Θα το ήθελα πολύ. Μ' αρέσει. Μα τι είναι? Θα έλεγα κάτι σαν λύρα ή άρπα με μικρά σφυράκια που χτυπάνε τις κορδές. Το σκέφτηκα μόλις σε είδα να παίζεις και... Και τι? Το έφτιαξα για σένα, πάρτο. Σε ευχαριστώ, Ήρωνα. Μπράβο, Κλειό. Σαν θεά. Αλλά στο λέω, μόνο τις εφευρέσεις κοιτάζει και τότε Κλειό ξεχνάει τα πάντα. Αυτό να το ξέρεις. Να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Ναι, από φαρμάκια άλλο τίποτα. Ο Πτολεμαίος και ο Ήρων ήταν οι τελευταίοι σοφοί της Αλεξανδρινής σχολής. Οι Έλληνες επιστήμονες κυριάρχησαν περίπου για 1000 χρόνια. Η περίφημη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, λέει, λατήθηκε από τους Ρωμαίους. Η παντοδύναμη ρωμαϊκή αυτοκρατορία μοιράστηκε σε πολλά κομμάτια. Το 391, όταν η Αλεξάνδρεια έγινε επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας... Καταστρέψτε τη βιβλιοθήκη για τα κείμενα! Είναι κείμενα όφεων! Εμπρός! Κάτω οι δωρολάτρες και τα κείμενά τους! Κάτω! Κάτω οι δωρολάτρες! Χάος και
σκοταδισμός κυριαρχούν μετά την ελληνική περίοδο. Αλλά οι εφευρέσεις τους έδωσαν τις βάσεις για τα πάντα. Αργότερα θα γεννηθούν κι άλλοι σοφοί και θα μας χαρίσουν τις μοναδικές εμπειρίες τους και εφευρέσεις. Αλλά υπομονή, υπομονή. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman.